Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα μέρος το οποίο κάθε Δευτέρα το αφιερώνουμε σταθερά σε θέματα εκπαίδευση, σε θέματα πανελλήνιων εξετάσεων, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την επικαιρότητα και με τα τμήματα και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν μαθητές και γονείς στο δρόμο προς τις πανελλήνιες εξετάσεις. Να καλησπέρισω λοιπόν τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογο και διευθυντή των φροντιστηρίων που κάμισά Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκω ξανά. Και τι έχουμε σήμερα, για να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι, την εκπαιδευτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μάλλον αναμένοντας την καταπληκτική επικαιρότητα. Μετά από τόσους μήνες, μάλλον αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή το περίφημο πολυνομοσχέδιο που αφορά και τη δομή του λυκείου, τη δομή το νέο λύκειο, τη νέα τρίτη λυκείου, το νέο εξεταστικό, συγχωνεύσει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάρα πολλά πράγματα, όλα αυτά που συζητώνται μήνες τώρα και που τα αναμένουμε. Αργήσαμε λίγο. Μάλλον πολύ αργήσαμε και είπαμε ότι κάποιοι είναι στη Β' Λυκείου και έχουν ξεκινήσει την πορεία τους και την προσπάθειά τους και δεν γνωρίζουν ακόμα ποιο θα είναι ακριβώς το σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως δεν γνωρίζουμε ακόμα τα πολύ σοβαρά καινούργια δεδομένα που αφορούν το μηχανογραφικό του 2019. Υποψήφοι που λιγότερο από 40 μέρες θα πάνε και εξετάσεις και δεν γνωρίζουν ακριβώς το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νομίζω ότι αργήσαμε χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, αισιοδοξούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο που είναι πάνω από 300 άρθρα, ένα τεράστιο πράγμα, θα συζητηθεί στη Μορφωτική Επιτροπή της Βουλής, στη Σχετική Επιτροπή και πριν να κλείσει η Βουλή για Πάσχα θα ψηφιστεί. Αν όλα πάνε καλά, και θα αναμένουμε να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές, οι πιθανές μικρές αλλαγές που θα προκύψουν. Και φυσικά θα είμαστε εδώ για να φέρουμε οτιδήποτε φρέσκο καινούριο στην επικαιρότητα μέσα από αυτό το πλατό και την εκπομπή σας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σε αναμονή. Το δεύτερο που έχουμε σημειώσει για σήμερα στο κομμάτι της επικαιρότητας είναι ότι πριν 2-3 μέρες ο Υπουργός, δεν ξέρω αν είναι μέσα σε μια λογική προεκλογική, αλλά τέλος πάντων βιάστηκε μάλλον να πει. Θα περιμένουμε να το δούμε γι' αυτό, ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δεν τον έχουμε τον αριθμό των εισακτέων. Δεν έχουμε καν. Δεν ξέρουμε δηλαδή γιατί αύξηση μιλάμε. Ναι, δεν ξέρουμε τι μεγέθους αύξηση μιλάμε. Δεν έχουμε τα τμήματα, δεν έχουμε προγράμματα σπουδών. Λείπουν πράγματα από τμήματα τριτοβάθμιας, οπότε είμαστε αναμονή και γι' αυτό. Προφανώς κάτι τέτοιο χαροποιεί υποψήφιους, αλλά ας μην είμαστε βιαστικοί και να δούμε και ποια τμήματα μπορεί να αφορά αυτή η αύξηση. Και το τελευταίο που σημειώνουμε από τη δική μας επικαιρότητα εδώ στην Κρήτη είναι ο προβληματισμός για το όνομα του καινούριου ανώτατου ιδρύματος, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως ετοιμάζεται και όπως θα το δούμε και αυτό μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Υπάρχει ένα θέμα από μέρος του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με το όνομα, το ονοματολογικό και κυρίως το προσδιορισμό τη λέξη Κρήτης, γιατί το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήδη υπάρχει. Έχει μια φήμη, έχει μια ιστορία. Θα υπάρχει κάποια σύγχυση, ίσως ότι έχει να κάνει με αυτό που έχει χτίσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχετικά με το όνομά του. Ναι. Νομίζω ναι. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το πρωί υπήρξε και μια έκτακτη σύγκλιτος και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι αντιδράσεις. Διαβάσαμε στον τύπο ότι ενδεχομένως κινηθούν ακόμα και νομικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ξέρω, θα δούμε. Υπάρχει πάντως ένας προβληματισμός σχετικά με το όνομα του νέου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο θα είναι και το τρίτο στην Κρήτη, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το συγκεκριμένο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, που θα είναι η εξέλιξη του ΤΕΙ. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την επικαιρότητα, είμαστε σε αναμονή. Σήμερα είπαμε να πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τμήματα, αυτά που λέμε κίνα, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, τμήματα τα οποία μπορεί να δηλώσει οποιοδήποτε υποψήφιος, ανεξάρτητα με τον προσανατολισμό του, γιατί βρίσκονται ως κοινή ομάδα. Και πρώτα απ' όλα, και που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, να κουβεντιάσουμε λίγο τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Με μεγάλο ενδιαφέρον, όντως. Κυρίως, μάλλον περισσότερο αφορά τα κορίτσια. Ναι, υπάρχει μια τάση. Όσον αφορά το ενδιαφέρον τους, αλήθεια. Με κύριο χαρακτηριστικό το κοινωνικό του στοιχείο, αυτό ανοιχνεύουμε κυρίως στα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά που πραγματικά έχουν αυτή την έμφυτη τάση, διάθεση να βοηθήσουν, να συμπαρασταθούν, να είναι χρήσιμοι. Και σε αυτή τη λογική θα μπορούσαν πολύ καλά να ασχοληθούν με το κομμάτι της εκπαίδευσης, δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας, νηπιαγωγοί κτλ. Ας μιλήσουμε λοιπόν λιγάκι παραπάνω γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια σχετική προκατάληψη, εκείνες οι παλιές αντιλήψεις που εξακολουθούν να επιμένουν από την πλευρά των γονέων καμιά φορά.
Είναι αυτό που προσπαθούμε να πούμε όλο αυτόν τον καιρό, ότι υπάρχουν εναλλακτικές και υπάρχουν σενάρια και σίγουρα ένα παιδί όταν το αφορά, όταν έχει αυτή τη διάθεση, δεν πρέπει κανείς να το σταματήσει με μια λογική παλιά που λέει ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα διοριστεί την άλλη μέρα στο δημόσιο. Έτσι. Αυτή είναι η αναστολή, αυτός είναι ο προβληματισμός. Υπάρχουν πράγματα που έχουμε να πούμε όμως και θα το κάνουμε. Επίσης πρέπει να πούμε και ίσως αυτό κάτι να σηματοδοτεί, ότι οι βάσεις της περσινής χρονιάς έκαναν ένα άλμα προς τα πάνω, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι θα εξακολουθήσει και τη φετινή χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον και νομίζω επίσης ότι είναι δικαιολογημένο. Αυτό που βλέπουμε σε αυτήν την κάρτα είναι οι βάσεις των χαμηλότερων τμήματων, πρώτα απ' όλα της, του παιδαγωγικού. Από πού ξεκινούν λοιπόν από οι βάσεις? Από πού ξεκινάνε, στα δημοτικής εκπαίδευσης τα τμήματα, στο τμήμα προσχολικής αγωγής που ξεκινάμε πιο χαμηλά, στα 11.932, και το παιδαγωγικό ειδικής αγωγής στο Βόλο που είναι πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να πούμε επίσης, έχω εκεί ένα σημάδι, εκεί μια προσοχή, μια ένδειξη, και από κάτω έχουμε γράψει δύο τμήματα που μοιάζει το όνομά τους. Γιατί βρίσκονται εδώ? Το ένα είναι το τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη Θεσσαλονίκη και το άλλο, αναποδογισμένο τους δύο λέξεις, και εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κόρινθο. Ναι. Υπάρχει μια σημαντική παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό είναι σημειωμένες εδώ. Το πρώτο τμήμα της Θεσσαλονίκης έχει μια κατεύθυνση που δίνει πτυχίο δασκάλου ειδικής αγωγής, όπως και το τμήμα στο Βόλο. Και γι' αυτό είναι πολύ ψηλά. Βλέπετε τη βάση, ακόμα πιο πάνω και από το ξεχωριστό τμήμα ειδικής αγωγής του Βόλου, 16-7-11. Το τμήμα στην Κόρινθο, όχι, δεν δίνει αυτό το επαγγελματικό δικαίωμα. Ασχολείται περισσότερο με την θεωρία της κοινωνικής εκπαίδευσης και την οργάνωση της εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, προσέχουμε τους τίτλους. Είναι αυτό που λέμε ότι πίσω από τα ονόματα, πίσω από τους τίτλους, κουβεντιάζουμε για προγράμματα σπουδών, για επαγγελματικά δικαιώματα, για εξειδικεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω, όσον αφορά την ειδική αγωγή, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμα και το θέμα της άμεσης αποκατάστασης, μέχρι πριν λίγο καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο διόρισαν και τα προηγούμενα δύο χρόνια διόρισε δασκάλους ειδικής αγωγής. Έχει ανοίξει όλο αυτό το φάσμα του ενδιαφέροντος και αφορά και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τμήματα ένταξη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε νομίζω ότι έτσι δικαιολογείται και η αύξηση της βάσης. Τώρα, αυτό που έχουμε σημειώσει εδώ είναι δύο καρτούλες για τα τμήματα τα αντίστοιχα στο Ρέθυμνο. Εδώ βλέπουμε το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο 13.782 τα μόρια της βάσης και έχουμε σημειώσει και τους τομείς για να δείξουμε το εύρος, το αντικειμένο με το οποίο ασχολούνται αυτά τα παιδιά όταν σπουδάζουν, από επιστήμες κοινωνιολογίας μέχρι παιδαγωγικά, ψυχολογία, συστήματα μεθοδολογίας έρευνες, διδακτικές, έτσι, εκπαιδευτική τεχνολογία, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και θα το πούμε και στις μεταπτυχιακές επιλογές, ανθρωπιστικές επιστήμες κοινωνικές, αλλά και θετικές επιστήμες, κάνουν κάτι από μαθηματικά και φυσική, γιατί προφανώς αυτή η ανάγκη υπάρχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και να πάμε και στο επόμενο, όπου έχουμε σημειώσει αντίστοιχα πράγματα για το τμήμα νηπιαγωγών στο Ρέθυμνο, που είναι αρκετά χαμηλά η βάση. Οι τομείς που υπάρχουν εκεί και αντίστοιχα μαθήματα αφορούν ξανά την αγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, φιλοσοφία, φιλολογία, ιστορίες, θετικές επιστήμες και πολλά πολλά καλλιτεχνικά. Να πούμε ότι είναι και μια επιλογή που τα τεστ που δουλεύουν, τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, την προτείνουν τις σπουδές νηπιαγωγών για τα παιδιά που έχουν έντονο το καλλιτεχνικό στοιχείο. Και έχει χαμηλή βάση. Έχει χαμηλή βάση. Και να μου κάνει και εντύπωση, γιατί είναι ένα καλό τμήμα. Είναι εξαιρετικό τμήμα. Είπαμε ότι οι βάσεις δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα του τμήματος, έχουν να κάνουν με τις προτιμήσεις και εκεί βλέπει κανείς και τέλος πάντων μπορεί να ανοιχνεύσει και κάποιες αντιλήψεις των ανθρώπων. Πάντως το καλλιτεχνικό είναι πολύ έντονο και όντως αξίζει κανείς να μπει και να δει το πρόγραμμα σπουδών. Και εδώ πραγματικά έχει ενδιαφέρον να επιμείνουμε λίγο, γιατί είναι αυτό που λέμε, μπορεί κανείς να κάνει τις σπουδές του στις παιδαγωγικές επιστήμες, να μείνει κοντά στο χώρο και να ασχοληθεί μεταπτυχιακά με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο οδηγεί και σε αποκατάσταση και σε κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πολύ συχνά για τους υποψηφίους. Η ειδική αγωγή είναι προτάσεις εδώ λοιπόν που έχουμε σημειώσει για παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές επιστήμες. Με μεγάλο ενδιαφέρον η ειδική αγωγή, με μεγάλο ενδιαφέρον λογοθεραπεία, η συμβουλευτική, εξαιρετικά μεταπτυχιακά, αρκετά εξειδικευμένα, όπως η δυσλεξία, όπως η χρήση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια πρόταση μεταπτυχιακών σπουδών για αυτά τα παιδιά. Τα e-learning, η εκπαίδευση ενηλίκων,
που επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γενικότερα για την αγορά εργασίας. Για να πάμε και στην επόμενη, έχουμε σημειώσει ακόμα μερικές προτάσεις μεταπτυχιακών. Η περιβαλλοντική αγωγή, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα καλλιτεχνικά στοιχεία, όπως η δραματική τέχνη, θεατρικά παιχνίδια, όλα αυτά. Παιδαγωγική της μουσικής και καινοτόμες εφαρμογές. Πολιτισμική εταιρότητα. Ψάχνουν ανθρώπους από το Υπουργείο να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα δύσκολα θέματα που πάει κάποιος στο σχολείο και συναντά παιδιά από την Ρουμανία, από την Αλβανία, από τις προανατολικές χώρες και είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση και η ένταξη αυτών των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και ψάχνει ανθρώπους που έχουν κάνει τέτοιου είδους εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακά. Διεθνείς πολιτικές, σχολική ψυχολογία και ψυχολογία, εφήβη κτλ. Αυτά τα σημειώσαμε πραγματικά για να πούμε ότι μπορεί το πρώτο πτυχίο να είναι παιδαγωγικά, αλλά το επόμενο βήμα είναι πολύ σπουδαίο. Όπως επίσης, να πάμε παρακάτω και στην επόμενη κάρτα, το ενδεχόμενο του να ξεκινήσει κανείς από τα παιδαγωγικά και να ξεφύγει τελείως. Είναι αυτό που λέμε εναλλακτικές καριέρες που το έχουμε κουβεντιάσει τόσες φορές εδώ. Και την πραγματικά, κάρτα που διαβάζετε από κάτω προς τα πάνω, να ξεκινήσει. Από κάτω προς τα πάνω και πραγματικά αξίζει, το κουβεντιάσαμε εδώ και με τους ανθρώπους της Orientum. Αξίζει να το έχει κανείς κατά νου, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει παιδαγωγικά και που έχουν αυτή την εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας με την ευρύτερη έννοια, είναι πολύ χρήσιμοι άνθρωποι σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου λάθος, ίσα-ίσα προτείνεται, αν διαβάσει κανείς από κάτω προς τα πάνω, με ένα αντίστοιχο μεταπτυχιακό, ένας άνθρωπος της εκπαίδευσης να βρεθεί στο κομμάτι τουρισμού που έχει ένα πολύ έντονο κοινωνικό στοιχείο, ένα στοιχείο επικοινωνίας, ή στο κομμάτι της τεχνολογίας, ή στο κομμάτι της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης ανθρώπων γενικότερα, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο. Αυτά τα πράγματα είναι μια πραγματικότητα για την αγορά και πράγματι αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάζουν επιστήμες εκπαίδευσης έχουν εξαιρετικά χαρίσματα και πολύ πολύ καλές ικανότητες τις οποίες μπορούν να τις ασκήσουν σε άλλους επαγγελματικούς τομείς. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα να δούμε ποια άλλα τμήματα έχουμε σημειώσει τα οποία βρίσκονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία και που θα έλεγα ότι παραδείγματος χάρη η Γυμναστική Ακαδημία ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο με τα γνωστά αγωνίσματα, αθλήματα. Πάντως πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο καλύτερες και υψηλότερες είναι οι επιδόσεις, τόσο περισσότερα ενταμόρια μπορεί να πάρει ένας υποψήφιος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Άρα θέλει προπονητική και προετοιμασία. Δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος ενδεχομένως από μικρό σας ασχολείται με τον αθλητισμό. Χρειάζεται προπόνηση στα συγκεκριμένα αθλήματα. Τα τμήματα κινηματογράφου, θεάτρου, πρέπει να πω πάντως ότι είναι αρκετά θεωρητικά αυτά τα τμήματα και πρέπει κάποιος να μπει να δει προγράμματα σπουδών. Δεν γίνεται κανείς μέσα από ένα τμήμα θεάτρου, δεν σπουδάζει υποκριτική ή σκηνοθεσία, σκηνογράφη. Είναι πολύ θεωρητικά τα τμήματα, γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπει κάποιος να δει. Τα μουσικών σπουδών τα κουβεντιάσαμε και έχω μια καρτούλα γιατί αλλάζει από του χρόνου ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα τμήματα. Να προχωρήσουμε. Τεχνών ήχου και εικόνα στην Κέρκυρα, πανεπιστημιακό τμήμα που έχει αυτή την ειδίκευση και έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία ήχου και εικόνα. Ιστορία φιλοσοφία επιστήμης πολύ θεωρητικά. Λαϊκής παράδοση και αγωγή φροντίδα στην πρώιμη ηλικία. Δεν είναι νηπιαγωγή ή τελευταίοι. Αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα έτσι στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Τώρα, αυτά είναι καινούργια πράγματα, είναι τμήματάκια που μπαίνουν σε όλα, ξαναλέω, τα επιστημονικά πεδία. Το πρώτο έχει ενδιαφέρον. Είχαμε την εντύπωση ότι μπορεί να είναι μόνο στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Έχει να κάνει με ανθρώπους που εκπαιδεύονται στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα σπουδών. Έχουμε επιφυλάξει, έχουμε ερωτηματικά. Θέλει προσοχή, γιατί αυτά τα τμήματα θα βρίσκονται στο μηχανογραφικό του 19. Πρέπει να δούμε πρόγραμμα σπουδών, να προλάβουμε να δούμε πρόγραμμα σπουδών για να μπορούμε να συμβουλέψουμε. Έτσι, εκεί υπάρχει ανάγκη. Αγωγής φροντίδας στην πρώιμη ηλικία στα Γιάννενα, στην Καρδίτσα και μουσικών σπουδών στην Άρτα. Τώρα, έχουμε ξανασημειώσει, αν δεν κάνω λάθος, τον τρόπο εξέτασης για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών, αλλά από την επόμενη χρονιά. Όχι στις φετινές εξετάσεις. Από την επόμενη, και αυτό είναι σημαντικό να το κρατάει ο κόσμος για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση. Λοιπόν, από την επόμενη θα έχουμε το βαθμό του απολυτηρίου κατά 10% να συμμετέχει στην εισαγωγή και πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουμε στο μάθημα της γλώσσας. Έκθεση το λέγαμε τώρα, είπαμε ότι είναι συνεξέταση με τη λογοτεχνία. Μουσική εκτέλεση περιγράφεται αρκετά αναλυτικά και μουσική αντίληψη και γνώση μουσικών σπουδών κατά 3%. Αλλάζει λοιπόν εδώ ο τρόπος της εξέτασης. Λοιπόν, να δούμε
δεν έχουμε φέρει κάτι άλλο για σήμερα, γιατί είπαμε να ασχοληθούμε με αυτά τα κοινά τμήματα. Είμαστε αναμονή και της ψήφισης του πολεμοσχεδίου, γιατί μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Ο σχεδιασμός μας λέει ότι θα μπούμε εδώ για τους ένστολους την επόμενη φορά. Mm-hmm. Ο σχεδιασμός μας λέει ότι θα μπούμε οπωσδήποτε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και κάποια άλλα πραγματάκια που θα αφορούν, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τα τμήματά του και τα επιμέρους χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, επειδή οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και επειδή όντως έχουμε πει και άλλες φορές από εδώ ότι χρειάζεται έγκαιρη και όσο πιο πλήρη ενημέρωση, είπατε ότι όποτε μας δίνετε αφορμή θα μιλάμε για αυτό το βιβλίο και το πάμε πανεπιστήμιο. Βέβαια, και να το δείξουμε για μία ακόμη φορά. Πάμε πανεπιστήμιο, πολυσέλιδο ναι. βιβλίο με πολύ αναλυτικά στοιχεία. Μπορεί να είναι πάρα πολύ χρηστικό και δεν χρειάζεται κανείς να το διαβάσει όλο. Αυτό που ήθελα να πω εισαγωγικά, αν μπορούμε εδώ να διαβάσουμε από τα περιεχόμενα, γιατί όντως έχει ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε πληροφορίες που αφορούν και το νέο εξεταστικό σύστημα, ναι, και στατιστικά προηγούμενων ετών και στοιχεία για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και για τις μετεγγραφές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την εισαγωγή αθλητών και για τους Έλληνες του εξωτερικού και γενικότερα για τα επαγγελματικά λύκια. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία εισαγωγής τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Και από εκεί και πέρα στην παρουσίαση, γιατί θέλω να δείξω πόσο χρηστικό είναι, με έναν πολύ συνοπτικό και εύχριστο τρόπο, το βιβλίο καταγράφει και παρουσιάζει τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως εδώ, όπου σε δύο σελίδες ο υποψήφιος μπορεί να διαβάσει για τα παιδαγωγικά ειδικής αγωγής, τα στατιστικά του τμήματος, τα μαθήματά του, τις κατευθύνσεις, τα μεταπτυχιακά του και τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Μέσα σε δύο σελίδες έχουμε μια συνοπτική, πολύ χρηστική παρουσίαση. Αναλυτικός οδηγός σπουδών, λοιπόν, για τμήματα πανεπιστημίων, ΤΕΗ, στρατιωτικές σχολές, τα πάντα, ό,τι μπορεί να αφορά το μηχανογραφικό. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε την τελευταία εβδομάδα να μάθουμε. Το δικαίωμα να δηλώσει κανείς σχολές το έχουν. Είναι πάρα πολλές επιλογές. Ένας υποψήφιος μπορεί να έχει εκατοντάδες επιλογές. Οι πληροφορίες είναι πολύ σοβαρές και διαφορετικές μεταξύ τους. Και γι' αυτό καλούμε για τους δικούς μας μαθητές, σε φροντιστήρια από καμψές, είναι αυτονόητο από πολύ νωρίς να είναι κοντά στην ενημέρωση. Βασικό στοιχείο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, να. Ακριβώς. Σωστή επιλογή, χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι, χωρίς να υπάρχουν στενά όρια στο πώς βλέπουμε το κομμάτι της εκπαίδευσης και την επιλογή των σπουδών μας, βλέποντας έτσι φυσικά και το αύριο και το μέλλον. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Αυτή καλά. Τη σταθερή ενότητα, να είστε καλά. Σταθερή ενότητα, λοιπόν, με τα φροντιστήρια που καμισάς κάθε Δευτέρα 6:30 το απόγευμα και την άλλη Δευτέρα έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα.